πόλη της Εφέσου. Στην πρώτη και δεύτερη πόλη δεν μπόρεσε να κάνουμε ανασκαφές και δεστηλώσεις, κυρίως η δεύτερη πόλη έχει απομείνει 12 μέτρα κάτω από τη γη και είναι αδύνατο να κάνουν ανασκαφές. Λόγω του ποταμού που περνούσε γύρω από την Έφεσο, συνέχεια είχαν προσκώσεις. Γι' αυτό και αναγκάστηκαν συνέχεια να εγκαταλείπουν τη μία πόλη, να πηγαίνουν λίγο κάτω. 400 χρόνια στην Έφεσο έχουν κυριαρχήσει ο άνθρωπος και οι διάδοχοι του, και τον 7ο αιώνα π.Χ. έχουμε την επιδρομή των Κυμμερίων. Το 560 π.Χ. στην Έφεσο αρχίζει να κυριαρχεί ο βασιλιάς της Λυδίας ο Κρήσος και ίδρυσε τη δεύτερη πόλη της Εφέσου γύρω από τον ναό της Ερτέμιδος. Εκεί που είδαμε την αναστηλωμένη κολόνα, λοιπόν, έχει ιδρυθεί η δεύτερη πόλη της Εφέσου από τον Κρήσο το 560 π.Χ. Στα μέση του 6ου αιώνα ο βασιλιάς Περσίας ο Κύρος κάλεσε τις Ιωνικές πόλεις να πολεμήσουν μαζί του, αλλά επειδή η Έφεσος έφερε αντίρρηση, άρχισε σιγά σιγά να παίρνει τις Ιωνικές πόλεις. Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο η Έφεσος εξαρτάται πρώτα από τους Αθηναίους, στη συνέχεια από τους Σπαρτιάτες εγκαταλείπεται πάλι και κυριαρχείται από τους Αθηναίους και το 404 κυριαρχείται από τους Στρατράμι της Λυδίας. Από την Περσική κατοχή την έχει απελευθερώσει ο Μέγας Αλέξανδρος. Εδώ που βλέπετε τις δύο δωρικές κολόνες ήταν το Πριτανείο, η δημαρχία τους. Έχει κατασκευαστεί στην ελληνιστική περίοδο. Το κτίριο είχε δωρικό ρυθμό, το καταλαβαίνουμε αλλά και από τις ανακυλωμένες κολόνες. Ήταν 6 κολόνες και ήταν τοποθετημένες μπροστά από το κτίριο. Επάνω στις κολόνες, εδώ στις ανακυλωμένες κολόνες, συναντάμε κάτι επιγραφές. Είναι τα ονόματα των κουρητών. Οι κούρητες ήταν ιερές που προστάτευαν τον ναό της Ερτέμιδος. Μάλιστα τον θεωρούσαν θεό. Γι' αυτό όταν θέλεις να τελειώσει το ελληνιστικό αρτεπλήσιο, το απάντησε ότι δύο θεοί μπορούσε να νοώ. Βλέπετε, είχαν και τον Μέγα Αλέξανδρο σαν θεό η Εφέση. Μετά τον θάνατο του Μέγα Αλέξανδρου, τα μέρη που είχε πάρει ο Μέγας Αλέξανδρος, τα μοιράστηκαν οι στρατηγοί του. Την Έφεσο την πήρε ο Λυσίμαχος και την μετανόμασε Αρσινόη. Έδωσε το όνομα της γυναίκας του. Έχουν ανακαλύψει και δύο αγάλματα, εάν έχετε αγοράσει βιβλίο. Ναι. Θα σας δείξω λίγο τα αγάλματα, εάν είναι... ξέρουμε εμείς, διότι προέρχεται από τη θεά μητέρα Κυβέλη, που τη συναντάμε το 7000 π.Χ. στην Ανατολή. Η Εφέση Άρτεμις είναι θεά της γονιμότητας, δεν είναι θεά του κυνηγιού. Εδώ στο στήθος υπάρχουν αυγά που συμβολίζουν τη γονιμότητα. Τα αγάλματα αυτά τα έχουν ανακαλύψει εδώ στο χωρικό κέντρο της Εφέσου. Η βάση του μνημείου ήταν από ντόπια πέτρα, ενώ το μνημείο ήταν μάρμαρο. Είχε 4 επιφάνειες. Σε κάθε επιφάνεια υπήρχαν καμάρες και τις καμάρες αυτές τις στόλιζαν φιγούρες. Βλέπετε τις κολόνες, υπήρχε μια κρίνη που τα βράδια άφηναν ελεύθερα το νερό, έτρεχε το νερό και καθάριζε η οδός κουρητών, το εμπορικό κέντρο της πόλης. Κρατάει το φτερό και το στεφάνι, έχει κατασκευαστεί στην ελληνιστική περίοδο. Το επάνω είναι ο Ηρακλής με τον λιγνάρι της Νεμαίας και λένε ότι όταν περνάτε από την πύλη αυτή, εάν ακουμπήσετε τις δύο κολόνες που είναι δεξιά και αριστερά, λένε ότι παίρνετε τη δύναμη του Ηρακλή. Ήταν διόροφη η πύλη. Το δεύτερο όροφο υπήρχαν 4 κολόνες που οι δύο τις βλέπετε εδώ είναι ανασκυλωμένες και πάνω είναι ο Ηρακλής με το λιοντάρι της Νεμαίας. Εδώ χαμηλά υπήρχαν καμάρες για να εμποδίζουν τις άμαξες να πηγαίνουν στα δημόσια γραφεία τους. Θυμηθείτε, πάνω είδαμε τη Βουλή, είδαμε το Πρίτανο, είδαμε τη δημόσια αγορά και δεν ήθελαν οι άμαξες να πηγαίνουν στα δημόσια γραφεία τους. Δηλαδή η φίλη του Ηρακλή δεν έχει κατασκευαστεί τυχαία σε αυτό το σημείο. Θύμισε. Ήταν γιατρός στην Έφεσο, ο Αλέξανδρος, και για να τον τιμήσουν είχαν βάλει το άγαλμά του σε μια κεντρική οδό της Εφέσου. Από εδώ αρχίζει το εμπορικό κέντρο της πόλης. Βλέπετε δεξιά και αριστερά, εδώ υπήρχαν στοές και μέσα στις στοές υπήρχαν καταστήματα. Ήταν διακοσμένοι με αγάλματα οι οδός, εδώ έχουν απομείνει οι βάσεις από τα αγάλματα. Και θέλω να σας δείξω επάνω στο μάρμαρο εδώ, έβγαιναν τα βράδια, σχημάτιζαν αυτά και έτσι συμβολικά έδειχναν ότι είναι χριστιανοί. Έβγαιναν τα βράδια, σχημάτιζαν αυτά και έτσι συμβολικά έδειχναν ότι είναι χριστιανοί, που σημαίνει ηχθείς. Ιησούς, Χριστός και Σωτήρ, ηχθείς. Αυτό θα το δείτε σε πολλά σημεία.
Πάλι θέλω να παρατηρήσετε τα χαράγματα που είναι πάνω στο μάρμαρο. Αυτά τα είχαν κάνει για να μην γλιστράνε οι άμαξες. Αυτά εδώ. Και από εδώ βγάζουμε το συμπέρασμα ότι από τότε οδηγούσαν από δεξιά. Αντιοριστική. Γιατί έχει ανηφόρα. Διότι όταν ανέβαινα δεν υπήρχε κίνδυνος να γλιστρήσουν. Είναι ο νόμος που πρέπει να γίνει. Κάτι και τη Εφέσου αγαπούσαν πάρα πολύ την Ιταλία. Κατασκεύασαν αρχές του δεύτερου αιώνα την κλίνη που συναντάμε εδώ μπροστά. Οι κλίνοι του Ιταλιανού ήταν τηλεόραση. Έφτανε τα 12 μέτρα. Ο πρώτος όροφος ήταν 5 μέτρα, ο δεύτερος ήταν 7 μέτρα. Γύρω-γύρω εδώ υπήρχαν κολόνες σε κορινθιακό ρυθμό και ακριβώς στη μέση της κρίνης υπήρξε το άγαλμα του Τραϊανού που από κάτω έπρεπε το μέτρο. Εδώ ανάμεσα στις κολόνες είχαν τοποθετήσει αγάλματα. Από αυτά τα αγάλματα έχουν ανακαλύψει το άγαλμα του Σάτυρου, της Αφροδίτης και άλλα αγάλματα που άνοιγαν στην αυτοκρατορική. Ήταν σπίτια πολυτελείας. Έχουν κατοικηθεί λοιπόν από τον πρώτο αιώνα, από την ελληνιστική περίοδο, έως τότε που εγκαταλείφθηκε η πόλη. Αρχές του 7ου αιώνα ήταν κατοικημένα τα σπίτια. Έκαναν ανασκευές σε 5 σπίτια και επειδή ανακάλυψαν ψηφιδωτά και στους τοίχους βρήκαν τοιχογραφίες, τα είχαν καλυμμένα με κεραμίδια, ήταν σκεπασμένα με κεραμίδια για να μπορέσουν να προστατεύσουν τα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες. Αλλά επειδή δεν φαινόντουσαν ωραία με το σχήμα εκείνο, ξύλωσαν το κεραμίδι. Τα σπίτια αυτά ήταν σε στυλ περίστυλα, δηλαδή γύρω-γύρω εδώ δεν υπήρχαν παράθυρα. Η σκεπή στη μέση ήταν ανοιχτή, υπήρχε μία υπαίθρια αυλή και γύρω-γύρω από την αυλή ήταν τα δωμάτια τους και ήταν διόροφα ή τριόροφα. Σκεφτείτε λοιπόν για τους αιώνες που έχουν χρησιμοποιηθεί, μέσα είχαν τρεχούμενο νερό. Μεγάλη πολυτέλεια για εκείνη την εποχή. Είχαν τουαλέτες, είχαν λουτρά, πολύ άριθμα υπνοδωμάτια. Το δάπεδο τους, όπως σας είπα, ήταν καλυμμένο με ψηφιδωτό και στο στήλ ψηφιδωτό είχε μήκος 50 μέτρα και μέσα στη στοά υπήρχαν καταστήματα που ενωνόντουσαν με τα σπίτια της πλαγιάς. Εφόσον επάνω ήταν τα σπίτια των πλουσίων, οπωσδήποτε και αυτά θα ήταν καλά καταστήματα. Άλλωστε, μπορούμε να πούμε ότι βρισκόμαστε στο κολονάκι της Εφέσου τώρα, η Σανζελιζέ της Εφέσου, εδώ ήταν τα καλά καταστήματά τους. Κοντάμε τα λουτρά του Βάριου. Μέσα υπήρχε και στη χρή και η κρύα αίθουσα, αλλά και το αποδεκτήριό τους, όπου και έβγαζαν τα ρούχα τους, συζητούσαν, έκαναν τις βόλτες τους και αργότερα πήγαιναν στη ζεστή αίθουσα που ήταν καλυμμένη με μάρμαρο. Εδώ κάτω από το μάρμαρο είχαν τοποθετήσει πυρότουβλα. Υπήρχε ένα αυλάκι γύρω-γύρω, ανάβαν φωτιά, πύρωναν τα τούβλα και έτσι γινόταν η θέρμανση της αίθουσας. Αλλά και στους τοίχους είχαν τοποθετήσει σουλήνες και εδώ γύρω-γύρω από τα σουλήνα είχαν βάλει πυρότουβλα. Έτρεχε συνέχεια ζεστό νερό μέσα από τα σουλήνα, πύρωναν τα τούβλα που ήταν εδώ γύρω-γύρω και αυτό βοηθούσε τη θέρμανση. Ως σύστημα λοιπόν έχουν χρησιμοποιήσει στα σπίτια της πλαγιάς. Σας είπα προηγουμένως ότι είχαν θέρμανση. Κανονικό καλοριφέρ, κεντρική θέρμανση. Αργότερα έβγαιναν στην κλειαρή αίθουσα και η τελευταία αίθουσα που συναντούσαν ήταν η κρύα αίθουσα. Υπήρχε μία πισίνα με κρύο νερό. Κολυμπούσαν στο κρύο νερό και έσφυγε το δέρμα τους. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι επέτρεπε να έρχονται και οι δούλοι. Ενώ ποτέ σε καμία άλλη αρχαία πόλη δεν συναντάμε τους δούλους να πηγαίνουν στα λουτρά, εδώ τους επέτρεπαν. Έχει κατασκευαστεί τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, είναι ένα στυλωμένο αυτό που βλέπετε. Έχουν αναστυλώσει τον προ-ναό, ενώ ο ναός με τους σεισμούς και με τον καιρό έχει απομείνει μέσα στα λουτρά. Αυτό που βλέπουμε είναι ο προ-ναός. Στηρίζεται σε 4 κορινθιακές κολόνες. Και στην αψίδα ψηλά, θέλω να παρατηρήσετε πάνω, συναντάμε τη θεά Τύχη. Είναι θεά της Εφέσου, ενώ μέσα στη δεύτερη αψίδα συναντάμε τη Μέδουσα. Ναι. Τη Μέδουσα την χρησιμοποιούσα για να προστατεύονται από τα μάτια. Είδαν ότι ήταν ένας πολύ ωραίος ναός και για να μπορέσουν να τον προστατεύσουν από τα μάτια, είχαν τοποθετήσει τη Μέδουσα, όπως και εμείς σήμερα χρησιμοποιούμε τα χάντρα. Γύρω-γύρω από τη δεύτερη αψίδα συναντάμε κάτι ανάγλυφα. Είναι αντίγραφα. Αυτά τα πρωτότυπα τα έχουμε μεταφέρει στο τοπικό μουσείο. Εδώ αριστερά το πρώτο κομμάτι που βλέπετε είναι ο αντροπλός επάνω στο άλογο και κυνηγάει το άγριο γούρο. Το δεύτερο κομμάτι είναι η θεήνα της Αμαζόνες. Το τρίτο κομμάτι είναι κάποια τελετή που έκαναν για τον Διόνυσο. Και το τελευταίο κομμάτι που βλέπουμε εδώ δεξιά είναι κάποια για την Αθηνά. Η Σέλενα, κάποιο άγνωστο πρόσωπο, ανθρωπλός, κάποια άγνωστη γυναίκα
ο Ηρακλής, οικογένεια του αυτοπράτορα Θεοδόσιου, τυχαίο άτομο, αυτό που έχει περικεφαλή. Δεύτερος αιώνας μετά Χριστόν, αλλά βλέπετε οι ρυθμοί, είναι ελληνικοί, έχουν χρησιμοποιήσει τον κορινθιακό ρυθμό και θέλω να παρατηρήσετε και τις επιγραφές που είναι ελληνικές. Σας είχα πει ότι και στη ρωμαϊκή περίοδο χρησιμοποιήθηκε η ελληνική γραφή, διότι τους κάτοικοι δεν είχαν εγκαταλείψει την πόλη, ήταν πάλι μια ελληνική πόλη, ο οποίος κυριαρχούσε. 44 θέσεις γύρω-γύρω, καθόντουσαν ομαδικά, συζητούσαν και εδώ έπαιρναν τις πιο σημαντικές αποφάσεις ακούγοντας ζωντανή μουσική. Μάλιστα λένε ότι εδώ έπαιρναν και τις πολιτικές αποφάσεις τους, γι' αυτό και σήμερα δεν λένε οι βρώμικοι πολιτικοί. Λένε ότι ο λόγος αυτός προέρχεται από εδώ, από τις τουαλέτες. Καθόντουσαν λοιπόν επάνω σε αυτές τις θέσεις. Εδώ μπροστά υπήρχε ένα αυλάκι που έτρεχε συνέχεια νερό, έπαιρναν νερό και πλαινόντουσαν, έκαναν μπιτέρ, αλλά και από εδώ κάτω κυκλοφορούσε συνέχεια νερό, καθάριζαν οι τουαλέτες και ενωνόντουσε με τους υπόνομους που πήγαν στην κεντρική οδό. Το δάπεδο τους ήταν καλυμμένο με ψηφιδωτό, βλέπετε εκεί υπάρχει ένα σημείο που είναι ανοιχτό, μπορείτε να το δείτε. Εδώ και σκεπή ήταν κλειστό, ενώ ο χώρος που βλέπετε και είναι τριγυρισμένος με τις κολόνες, δεν είχε σκεπή που από εκεί αριζόταν αλλά και φωτιζόταν. Οι γνήσιες θέσεις, μάρμαρο, και στις γνήσιες θέσεις συναντάμε κάτι σίδερα που αυτό μας δείχνει ότι υπήρχε κάτι για να στηρίζουν τα χέρια τους, να νιώθουν πιο άνετα, διότι εδώ σας είπες, οπότε έπρεπε να νιώθουν πιο άνετα. Τώρα βρισκόμαστε σε μια καινούργια οδό, την οδό Μαρμάρων, και εδώ που αρχίζει η οδός Μαρμάρων συναντάμε τη βιβλιοθήκη του Κέλσου. Μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες της σκεπής στο λεωφορείο, η τρίτη μεγάλη βιβλιοθήκη του κόσμου. Είναι αναστηλωμένη η βιβλιοθήκη, την αναστηλώσει να έχουν κάνει η αξιδιωτή και έχει τελειώσει το 1979. Η πρόσωψη βλέπετε είναι δύο όροφοι, ενώ μέσα δεν υπάρχει δεύτερος όροφος και πάνω από τις κολόνες, στον πρώτο όροφο, συναντάμε κάποιες επιγραφές, είναι ελληνικές επιγραφές και από εκεί διαβάζουμε ότι η βιβλιοθήκη αυτή έχει κατασκευαστεί από τον Ήλιο Αγγλία προς τιμή του πατέρα του Ήλιου Κέλσου Πολεμενάου, που ήταν νομάτης σε διάφορες επαρχίες της Μικράς Ασίας. Δεν επέτρεψαν να ηχήσει στο κέντρο της πόλης, δεν επέτρεπαν να ηχήσει τάφος και έτσι ο γιος του, για να καλύψει τον τάφο του πατέρα του, κατασκεύασε αυτή εδώ την βιβλιοθήκη, που ήταν μία από τις μεγαλύτερες βιβλιοθήκες του κόμμα. Πριν το γιος του βιβλιοθήκη, πέθανε και ο ιδρυτής, ο γιος του, ο Ήλιος Αγγλίας, και άφησε 25.000 δινάρια για να πάρουν πάτρινο για τη βιβλιοθήκη. Πάρτηκαν 12.000 Η μεγαλύτερη βιβλιοθήκη του κόσμου ήταν της Αλεξάνδρειας με 1.000.000 δόμους. Κάηκε από τους Άραβες. Η δεύτερη μεγάλη βιβλιοθήκη του κόσμου ήταν της Περγάμου με 200.000 τόμους. Όταν ο Αντώνιος παντρεύτηκε με την Κλεοπάτρα, την είχε χαρίσει στην Κλεοπάτρα, μεταφέρθηκε στην Αλεξάνδρεια, κάηκε στην Αλεξάνδρεια και η τρίτη μεγάλη βιβλιοθήκη του κόσμου ήταν εδώ της Εφέσου με 12.000 τόμους, δυστυχώς και αυτή την έκαψαν οι γόνοι. Στην πρόσωψη της βιβλιοθήκης συναντάμε 4 αγάλματα. Αυτά αντίγραφα, επειδή την αναστήλωση την έκαναν οι Αυστριακοί, μετέφεραν και τα αγάλματα στο Μουσείο της Βιέννης. Από αριστερά είναι η Σοφία, η Αρετή, η Έννοια και η Επιστήμη. Σοφία, Αρετή, Έννοια και Επιστήμη είναι οι 4 βασικές αρχές του Κέλσου. Στη βιβλιοθήκη αυτή έχουν χρησιμοποιήσει ένα σύστημα, έχουν κατασκευάσει δύο τύπους, ανάμεσα έχουν αφήσει ένα κενό για να μπορούν να προστατεύουν τους πάτρες από την υγρασία. Αυτό το συναντάμε σε πολλές βιβλιοθήκες, έχουν χρησιμοποιήσει το σύστημα αυτό και στη βιβλιοθήκη του Κέλσου. Δίπλα από τη βιβλιοθήκη συναντάμε δύο μεγάλες πύλες. Είναι η πύλη του Μαζέου και η πύλη του Μητριδάτη. Καμία σχέση όμως ο Μητριδάτης με τον Μητριδάτη του Πόντου. Για να δείχνουν τα αξιοθέατα της πόλης. Βλέπετε εδώ στη γωνία
επειδή είναι η σπίτι, δεν μπορώ να πάω κοντά. Βάτε. Στη γωνία εδώ, δεξιά, συναντάμε ένα πορτοφόλι. Ίσως είναι και η πιστωτική κάρτα εκείνης της εποχής, η Visa λοιπόν. Επάνω βλέπετε μία γυναίκα. Στη γωνία εδώ βλέπουμε μία καρδιά που συμβολίζει τον έρωτα. Μία αριστερή πατούσα και μπροστά από την πατούσα συναντάμε ένα σταυρό. Και όλα αυτά σημαίνουν όποιος έχει λεφτά και θέλει γυναίκα να κάνει έρωτα, ας συνεχίσει αριστερά και μας δείχνει το σταυροδρόμι τον οίκο ανοχής. Και όποιος δεν είχε λεφτά, κυρίες και κύριοι, μελετούσε υποχρεωτικά στη βιβλιοθήκη. Και μετά πήγαινε στα δέντρα. Έλεγαν ότι πήγαιναν να μελετήσουν στη βιβλιοθήκη. Υπήρχε μία υπόγεια είσοδο, το έσκαγαν από την υπόγεια είσοδο και μελετούσαν στον οίκο. Υπόγεια είσοδο, να μην τους πάρει και κανένα μάθημα. Άτιμη φάρα, άτιμη φάρα οι άντρες. Έχει κατασκευαστεί στην ελληνιστική περίοδο το θέατρο, αλλά έχει επιδιορθωθεί τέλη του 1ου αιώνα, αρχές του 2ου αιώνα μετά Χριστόν, και αυτό και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καθαρά ελληνικό θέατρο. Με την επιδιόρθωση που έχουν κάνει οι Ρωμαίοι, έχουν προσθέσει ορισμένα πράγματα που δεν τα συναντάμε στα ελληνικά θέατρα. Στα καθαρά ελληνικά. Θέλω να θυμηθείτε. Στα ελληνικά θέατρα οι θέσεις με την ορχήστρα πάντα είναι στο ίδιο επίπεδο. Δεν υπάρχει κενό. Ενώ τα ρωμαϊκά τα χρησιμοποιούσαν σαν αρένα και για να μπορούν να προστατεύουν τους θεατές από τα ζώα, κατασκεύαζαν ένα ύψωμα, μάλιστα σε ορισμένα έβαζαν και κάγκελα. Αυτό θα το δείτε τώρα σε αυτό το θέατρο, με την επιδιόρθωση που έκαναν οι Ρωμαίοι έχουν προσθέσει αυτό το ύψωμα. Τα θέατρα πάντα τα κατασκεύαζαν ανάλογα με τον πληθυσμό που είχε η πόλη. Η Έφεσος είχε 240.000 πληθυσμό και το θέατρο έχει χωρητικότητα 24.000. Δηλαδή 1 προς 10 κατασκεύαζαν τα θέατρά τους. Ήταν τριόρουφη, έφτανε τα 18 μέτρα. Έχει 2 διαζώματα το θέατρο, 11 κερκίδες και εκεί επάνω που τελείωναν οι θέσεις υπήρχαν μεγάλες γκαλαρίες που αυτό βοηθούσε πάρα πολύ. Όχι πολύ, ασυλίω. Σκεφτείτε ότι από εδώ έκλεινε σκηνή 18 μέτρα. Επάνω έκλειναν οι γκαλαρίες, οι θέσεις ήταν καλυμμένες με μάρμαρο και το μάρμαρο παίζει μεγάλο ρόλο στην ακουστική. Αλλά σήμερα κάπως έχει χαλάσει η ακουστική του θεάτρου, διότι έχει πέσει σκηνή, χάλασαν οι γκαλαρίες. Το μάρμαρο το ξύλωσε και τρόπο που χρησιμοποιεί στη Βασιλική του Άγιο Ιάννη. Και αν έχετε επισκεφθεί Επίδαυρο, δεν λέει πολλά πράγματα το θέατρο αυτό σαν ακουστική, αλλά θέλω να θυμάστε ότι είναι ένα από τα μεγαλύτερα θέατρα που έχουν απομείνει. Της Επιδαύρου έχει 16.000, αυτό το θέατρο έχει 24.000 χωρητικότητα. Σε αυτό το θέατρο λοιπόν έχει κάνει το κήρυγμά του και ο Απόστολος Παύλος. Οι καταστηματάρχες που είχαν καταστήματα εδώ στην οδό Αρκαδιανή και πουλούσαν αγάλματα της Άρτεμις από χρυσό, ανησύχησαν ότι ο χριστιανισμός θα τους χαλάσει τη δουλειά, θα τους πειράξει την τσέπη και έτσι ξεσήκωσαν τους Εφεσίους και έδιωξαν τον Απόστολο Παύλο. Το στάδιο της πόλης, που γι' αυτό είναι κατασκευασμένο στην ελληνιστική περίοδο, αλλά επειδή κάνουν ανασκαφές και αναστηλώσεις στο στάδιο, δεν μας επιτρέπουν την είσοδο. Από το θέατρο έως κάτω το λιμάνι, η οδός που συνεχίζει ονομάζεται οδός λιμανιού, λέγεται και οδός Αρκαδιανή, διότι έχει επιδιορθωθεί στην περίοδο του Αρκάδιου, είχε μήκος 600 μέτρα, 11 μέτρα πλάτος. Δεξιά και αριστερά, εδώ μέσα στις στοές, υπήρχαν καταστήματα που πουλούσαν τα γάλματα της Άρτεμις από χρυσό. Μπορούμε να πούμε ότι ήταν το duty free της Εφέσου εδώ. Και είναι οι καταστηματάκες που έδειξαν τον Απόστολο Παύλο από την Έφεσο. Εκεί κοντά στο λιμάνι βλέπετε υπάρχει μια κολόνα που είναι υψηλότερη από τις άλλες. Εκεί είχαν τοποθετήσει τα γάλματα των Ευαγγελιστών όταν πια είχε εξαπλωθεί ο χριστιανισμός στην Έφεσο. Και πάνω στο λόφο υπάρχει κάτι που μοιάζει σαν φρούριο. Είναι το... Εκεί φυλακίστηκε ο Απόστολος Παύλος. Σήμερα η θάλασσα πέφτει 8 χιλιόμετρα από την Έφεσο και ο ποταμός Καΐσχος με την πρόσκληση που έχει γίνει έχει αλλάξει πορεία το συναντάμε σε ένα σημείο πηγαίνοντας για τη Σμύρνη. Έκαναν μεγάλες προσπάθειες στην περίοδο που κυριάρχησε ο βασιλιάδης Περγάμο, καθάρισαν εδώ κάτω το λιμάνι, φτιάξαν ένα φράγμα
για να εμποδίσουν την πρόσκληση, αλλά δεν τα κατάφεραν. Αργότερα και στη Ρωμαϊκή περίοδο, κάποιος Ρωμαίος ξόδεψε 25.000 δινάρια. Το έχουν διαβάσει από μία επιγραφή που βρήκαν κάτω στο λιμάνι για να καθαριστεί το λιμάνι, αλλά όπως βλέπετε, νίκησε η φύση και...